διεξαχθείς της ονομαστικής ψηφοφορίας ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 153 βουλευτές. Όχι ψήφισαν 145 βουλευτές. Συνεπώς το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, τώρα, επί του άρθρου 9.1 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 237 βουλευτές, όχι ψήφισαν 61 βουλευτές. Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, ναι ψήφισαν 228 βουλευτές, όχι ψήφισαν 70. Το ίδιο, δηλαδή 228 με 70, ψήφισαν και στο 3 και στο 4 και στο 5. Στο άρθρο 6 ψήφισαν 227 ναι και 71 όχι. Επίσης στο άρθρο 7 228 πάλι ψήφισαν ναι και όχι ψήφισαν 70. Στο άρθρο 8 227 ψήφισαν ναι, 71 ψήφισαν όχι. Στο άρθρο 9 227 ναι, 71 όχι. Το ίδιο και στο 10. Στο 11, στο 12 ψήφισαν 228 ναι και όχι 70. Στο 13 228 ναι, όχι 70. Στο άρθρο 14, 227 ναι, όχι 11. Στο άρθρο 15, 228 ψήφισαν ναι, 70 όχι. Λοιπόν, τα σημειώνετε όλοι κι εσείς. Στο άρθρο 16, 228 ψήφισαν ναι, όχι ψήφισαν 70. Στο άρθρο 17, 228 ναι, 70 όχι. Το ίδιο και στο 18, το ίδιο και στο 19, το ίδιο και στο 20, το ίδιο και στο 21, το ίδιο και στο 22, το ίδιο και στο 23. Σημειώνετε εσείς δηλαδή, 228 ναι, 70 όχι. Τώρα, στο άρθρο 24 και μέχρι 31 ψήφισαν ναι 227, όχι 71. Λοιπόν, μέχρι και το 31. Τώρα, από το άρθρο 32 έως το άρθρο 43 ψήφισαν 228 ναι, 70 όχι. Άρα 32 μέχρι 43, 228 ναι, 70 όχι. Πάμε τώρα στο άρθρο 44. 44 μέχρι 48 ψήφισαν 153 ναι, 130 όχι. Είναι 43 μέχρι 48. Από το άρθρο 49 και μέχρι το άρθρο 55 ψήφισαν ναι 153, όχι 145. Τώρα, από το άρθρο, στο άρθρο 56 ψήφισαν 236 ναι, όχι 47, παρόν 15. Τώρα, από το άρθρο 58 έως και το άρθρο 64 ψήφισαν ναι 153, όχι 145. 58 λοιπόν με 64, 153 έως 145. Σε ποιο? Συγγνώμη. Στο 44 έως 48 είναι και 15 βουλευτές παρών. Α, δεν το είπα. Λοιπόν, 58 ως 64 είπαμε, 153 ναι, 145 όχι. Λοιπόν, το άρθρο 65, 163 ναι, όχι 135. Στο άρθρο 66, 236 ναι, 52 όχι, 10 παρών. Από το άρθρο 70 μέχρι το άρθρο 104 ψήφισαν 153 ναι, 145 όχι. Πάμε λοιπόν στο άρθρο μετά, το 105. Στο άρθρο λοιπόν 105 ψήφισαν 162 ναι, 136 όχι. Στο άρθρο 106, 153 ναι, 145 όχι.
Στο άρθρο 142, 153 ναι, 163 ναι, 145 όχι. Στο άρθρο 153, 153 ναι, 136 όχι. Στο άρθρο 159, ναι ψήφισαν 153, όχι ψήφισαν 145. Υπάρχει και ένα παρόν. 9. Δεν το είπατε, απλώς... 9 ψήφισαν παρόν. Α, δεν το ακούσαμε, συγγνώμη. Α, 9, εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν άκουσα το παρόν και αγχώθηκα. Εντάξει. Ωραία. Στο άρθρο πάμε τώρα... Το είπα και το 159 δεν έχει παρόν, έχει μόνο 153 και 145. Τώρα πάμε. Στο άρθρο 184 μέχρι 204, ναι ψήφισαν 152, όχι ψήφισαν 146. Τώρα, από το άρθρο 205 έως και 214... ναι ψήφισαν 153, όχι ψήφισαν 146. Εδώ λέει 153, 146. Άρα 145. 145. Το άρθρο 205. 205 έως 214. Αν είναι το ταμείο, τότε είναι σωστό. Είναι 152 το ναι και 146 το όχι. Γιατί ήταν όλοι 298. Ωραία. 152 με 146. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 215. Στο 2.15 ναι ψήφισαν 251, όχι ψήφισαν 36, παρόν ψήφισαν 11. Στο άρθρο 2.16 ναι ψήφισαν 251, όχι ψήφισαν 36, παρόν ψήφισαν 11. Τώρα στα άρθρα 2.17 έως 2.30 ψήφισαν 286 ναι, 51 όχι. Μ' ακούτε τώρα? Γιατί μιλάτε όλοι? Λοιπόν, ξαναλέω το 2.17. 2.17. Ναι, ψήφισαν 2.36. Όχι, ψήφισαν 51. Παρόν, ψήφισαν 11. Λοιπόν, μετά. Και όλα τα επόμενα μέχρι το 2.30... δηλαδή 2.17 έως 2.30 είναι αυτό που εκφώνησα πριν. 2.36 ναι, 51 όχι, 11 παρών. Και μετά από το 2.33 μέχρι το 2.36 είναι 153 ναι, 145 όχι. Τέλος, επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 4.49 και ειδικό αριθμό 93, ναι ψήφισαν 152 βουλευτές, όχι ψήφισαν 146 βουλευτές. Συνεπώς, όλα αυτά τα άρθρα και η τροπολογία έγιναν δεκτά ως έχουν κατά πλειοψηφία και η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Εισερχόμαστε... Η τροπολογία, η αντροπολογία. Όχι, για τα άλλα. Ο κόφτης είναι στην τροπολογία. Η κυρία Κατριβάνου είπε το 184 με 204 και την τροπολογία. Αυτά είπε. Είπε το ταμείο και τον κόφτη.
Παιδιά, η τροπολογία, τι ήταν η τροπολογία? Άρα 152 στο 233 μέχρι 236. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Που ήδη τέτοια η... Δες τη σου πια από εκεί που η περιφέρεια είναι. Βήτα. Βήτα είναι. Βήτα Αθηνών. Να. Δες τη λίγο. 84 με 204. Έτσι. Εντάξει, έτσι το έγραψε τι, πού δεν ξέρω. Ωραία, άρα στην τροπολογία βάζω 153, ε. Πρέπει να διορθώσω αν είναι το κάνει. Ναι, δεν έχει σχέση με τον κόφτη. Ναι, ναι. Εκεί τα διόρθωσα. Όταν, Γιώργο, όταν είπε η κυρία Κατριβάνου, είπε 184 με 204 και την τροπολογία, έτσι ανέφερε. Α, μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Τελείωσε. Λοιπόν, εισερχόμαστε στην ψήφιση. Τα διόρθωσα εγώ όλοι. Για την τροπολογία. Για την τροπολογία και την τροπολογία. Όχι, η τροπολογία δεν έχει σχέση. Άρα όταν εννοούσε η τροπολογία, εννοούσε το... Είναι 153-145 η τροπολογία. Ναι, εντάξει. Ωραία. Και πάμε στο 233 να διορθώσουμε το 152. Αυτό το έχω διορθώσει. Εντάξει, αυτό, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα εισερχόμαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα αν γίνεται δεχτό. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Όχι. Χρυσή Αυγή. Δημοκρατική. Όχι. Συμπαράταξη. ΚΚΕ. Το Ποτάμι. Ναι. ΑΝΕΛ. Ναι. Ένωση Κεντρών. Ωραία. Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. Δέχεις στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του? Ερωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Όχι. Χρυσή Αυγή. Όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Όχι. ΚΚΕ. Το Ποτάμι. Όχι. ΑΝΕΛ. Ναι. Ένωση Κεντρών. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, επίγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το σώμα να αξιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η αξιοδότηση παρεσχέθη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα, αύριο, 23 Μαΐου 2016 και ώρα 17, με αντικείμενο εργασιών του σώματος, κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.